μ' αρέσει η γυμναστική. Μαθαίνω σήμερα το πρωί ότι έχω Skoda Kodiaq. Το πρώτο μεγάλο οικογενειακό SUV της Skoda στην ιστορία της, που είναι πολύ σημαντικό χαρτί και ενδιαφέρον αυτοκίνητο. Και ποιον έχω για καλεσμένο? Τον Αποστόλη τον Τότσικα, ο οποίος όμως μόλις μέσα στο γυμναστήριο κοπανιέται. Εγώ έχω σταματήσει αγώνα τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης και δεν αισθάνομαι και πολύ καλά, ξέρει τώρα, πούμε. Και πολεμάω μέχρι να έρθει. Κάνω έτσι κανά. Α, και σου εμένα τραβάς. Τράβα το Kodiaq, αγόρι μου. Προτίμησαν πολύ λεπτές γραμμές. Συμμετέχουν και στην αεροδυναμική. Δεν είναι τυχαία η επιλογή. Η μάσκα, το σήμα και τα διπλά φώτα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και βγάζουν έτσι μια επιβλητική εμφάνιση. Όπως ταιριάζει σε ένα μεγάλο οικογενειακό SUV άλλωστε. Και πίσω, πρωταγωνιστές, τα φανάρια LED. Καλύτερο φωτισμό, λιγότερη κατανάλωση, ψηλότερα καλώδια, άρα πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Και το σχήμα των φαναριών σε όλα τα Skoda έχει αυτό το γνωστό σε. Σι, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό. Συνεχίζω. Με συγχωρείτε. Εγώ πάω να συνεχίσω τη γυμναστική. Πα και γίνω ντούκι σαν τον Αποστόλη. Σε 20 λεπτά δεν γίνεται δουλειά. Ρε Κώστα, έτσι δεν γίνεται δουλειά. Τώρα μου το πάνε το πρωί, αγόρι μου, και πολέμω ότι μπορώ να σώσω και να σου μοιάσω, Αποστόλη μου. Λοιπόν, άστα αυτά, θα δουλέψουμε λίγο γάμπες με τεμπραγιάζ, φρένο, γκάζι. Τόσο μου δεν αλλάξω και έρχομαι. Βεβαίως. Σε αυτή την οθόνη 8 inch on αφής υψηλής ευκρίνειας από το πολερό infotainment πλέον της Skoda το σύστημα, να σου προβάλλω κάτι πραγματικά μοναδικά πλάνα που έχουν τραβήξει σε μία λίμνη. Πρόσεξε. Ελικοπτεράκι, ντρόν, βλέπεις. Ναι. Τα βουνά γύρω-γύρω. Εντάξει. Πριν μου πεις οτιδήποτε, να σου πω ότι αυτό το αμάξι με το που βγήκε στην αγορά ήρθε και με μια κριτική από το μεγάλο αγγλέζικο περιοδικό What Car στο διαγωνισμό Best Car, όπου κέρδισε το βραβείο Best Large SUV. Γκόλα τα βοδήρια δηλαδή. Έχεις υπόψη σου το μήκος του. Για πες μου. 4,70 σχεδόν. Περίπου. 4,697. Και ξέρεις ότι βγαίνει και σε 7 θέσεις έκδοση. Άντε. Ξέρεις, με ενδιαφέρει αρκετά. Και μάλιστα αυτό είναι 7 θέσεις. Πού τις έκρυβες άλλε δύο? Τρεις είναι αυτές πίσω. 5 άτομα και έχει άλλες δύο κρυμμένες. Απίστευτα ευρύχωρο, έτσι. Το ιστορικό πώς το βλέπεις? Ωραίο, είναι widescreen, να σου το πω με τους δικούς μου όρους. Έχει ωραία πλαστικά, μαλακά υλικά. Όλο το ταμπλό είναι πολύ ωραία συναρμολογημένο. Και οδικοκεντρικό είναι πάνω σου, δηλαδή. Και συναρμολόγηση, έτσι αυτό που είπες, είναι χαρακτηριστική της Skoda. Αν θες τη νέα εποχή της Skoda. Ακριβώς, έχεις δίκιο. Η οποία κάθε χρόνο κάνει απίστευτες πωλήσεις. Και έσοδα. Έχει κάνει πολύ βαρύ το όνομά της στην Ευρώπη. Ακριβώς. Μήπως ξέρεις πόσο χώρο αποσκευούν έχει το πορτμπαγκάζ? 720 λίτρα. Αν πέσουν όλα, έχει 2.065 λίτρα. Και αν τα ξαπλώσουμε όλα, το μέγιστο μήκος που μπορεί να κουβαλήσει σε μακριά αντικείμενα? 2.80. Εντάξει. Μπορώ να μεταφέρω και τα δύο drum set που έχω, έτσι. Και τις τέσσερις κιθάρες. Επειδή είσαι πολύ πράγμονο και πολύ τάλαντος ανθρωπιός, και σαν μπαμπάς βέβαια, έτσι. Ναι, τώρα πια ναι. Έχει συμπληρωθεί για τα καλά η ζωή. Κάτσε να βάλω λίγο reconditioning. Θα το βάλω ο εξαιρετικό σου. Kodiaq. Ξέρεις τι το Kodiaq? Τι σημαίνει? Αρκούδα στην Αλάσκα. Άρα γράφτε με κάπου, όχι με Q όπως το έχουν κάνει αυτοί. Η οποία είναι διπλάσια σε μέγεθος από τις υπόλοιπες καφέ αρκούδες. Άντε ρε, μου αρέσει που έχουν τόσο ψαχνά. Και είχαν βγάλει παλιά το Yeti που ήταν από τον. Το Yeti το. Το ανθρωποειδές αυτό. Ναι, από το μύθο. Έχεις να πεις τίποτε σχετικά με το infotainment? Είναι το πρώτο μοντέλο της Skoda που διαθέτει διαρκή συνδεσιμότητα. Τι περιλαμβάνει το Skoda Connect? Infotainment online, ενημέρωση χαρτών, τιμές καυσίμων, αν υπάρχουν και διάφορες άλλες πληροφορίες, θέσεις για πάρκινγκ κτλ. Care Connect, πρώτη υπηρεσίες πρόληψης, δηλαδή οδική βοήθεια, ενημέρωση για περιοχή με ταχύτητα κτλ. Περιορισμένη ταχύτητα εννοώ. Smart Link Plus, συγκεκριμένη λειτουργία που είναι στο βασικό εξοπλισμό και περιλαμβάνει για πρώτη φορά στο Kodiaq λειτουργία Smart Gate σε συνδυασμό με Apple CarPlay, με Android Auto και Mirror Link. Υπάρχει και Amundsen Infotainment, ψήφισε το Amundsen, έτσι, μπράβο, το οποίο σου δίνει σύστημα πλέον δυνατότητα προήγησης, ενώ το κορυφαίο infotainment της γάμας με την ονομασία Columbus Navigation έχει και μνήμη 64 GB για DVD. Ό,τι πρέπει για μένα που μου αρέσουν και οι ταινίες και να τις βλέπω και να παίζω βέβαια. Έτσι. Δεν το συζητώ, αυτό είναι βασικό. Από 6 συστήματα διαθέτει 7 τον αριθμό, θυμάσαι κανένα? Front Assist, μάλιστα. Pedestrian Monitor και Driver Alert. Collision Brake, Trailer Assist, ξέρεις για να κάνεις όψιν το trailer είναι ολόκληρη ιστορία. Πατάς το κουμπάκι και τα κάνει όλα μόνο του. Και κλείσε με τα δύο τελευταία. Maneuver Assist, Area View. Μ' αρέσει το αγγλικό, σου έχει κάνει Hollywood. Δουλειά μας είναι μόνο. Παλιά τώρα, εντάξει, τώρα τα παράτησε. Από συστήματα προγραμμάτων οδήγησης κατέχεις τίποτε? Adaptive Dynamic Chassis Control. Σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε Normal, Eco, Sport, Individual και Snow. Και το οποίο αυτό ρυθμίζει και κινητήρα και σε μετάδοση τα πάντα. Φανταστικό.
Υπάρχουν και βενζινοκινητήρες και πετρελοκινητήρες, Euro 6 προδιαγραφών. Στους βενζινοκινητήρες έχουμε 1300 κυβικά τεχνολογία TSI με 125 και 150 ύπους αντίστοιχα. Το 125 βγαίνει front wheel drive, δηλαδή προς το κίνητο, και το 150 4 wheel drive, τετρακίνητο. Συνδυάζονται είτε με XR χειροκίνητο κυβότιο, είτε με DSG XR και F-TARI το 150, δύο επίσης πετρελοκινητήρες, τεχνολογία TDI, δίλητρη, με απόδοση 150 και 190 ύπους και σε δικίνητο και σε τετρακίνητο και αντίστοιχα με χειροκίνητο ή αυτόματο σασμάν. Τετρακίνητη έκδοση ξεκινάει πάντα με τις μπροστά. Με την κίνηση προς τους τροχούς. Πολύ ωραία. Και αν χρειαστεί, υπάρχει μια μονάδα η οποία εξετάζει σύντηγες του εδάφους και δίνει μέχρι 90% στο πίσω άξονα. Ακριβώς. Και σε περίπτωση που είναι πάρα πολύ ολισθηρό το. Πέσαμε σε χιόνια, επειδή μου σε ελάχιστο. Ναι. Μπράβο. Δίνει μέχρι και 85% σε μια ρόδα η οποία έχει πρόσφυση. Να πούμε λίγο στο χώμα. Τι κόντιακ είμαστε. Αν θέλεις να το αγοράσεις, μπορώ να σου κάνω ένα σκόντο, έτσι, καλό, έπαιξα με το λογότυπο της Skoda. Α, μάλιστα. Να σε ξεκινήσω από τα 22.000 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή εισόδου στην αγορά. Ακριβώς. Και μπορεί να φτάσει όπου θες μετά, να δούμε τι θα προσθέσεις. Ναι. Φαντάζομαι θα φτάσουμε στα γυρατιά μας και θα κάνουμε πάλι. Θα βλέπουμε τρακτορ. Ακριβώς. Αυτό είναι ευχή, πιστεύω, έτσι. Βέβαια. Δεν δείχνει κάποια αποστροφή απέναντί μου. Καμία. Αποστροφές όμως εδώ. Εδώ έχει πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Με τα πιτσιρίκια πώς άλλαξε η ζωή σου. Είμαι πιο ήρεμο στο αμάξι. Τα πράγματα έχουν ασκημείνει στους ελληνικούς δρόμους. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και ένας παραπάνω λόγος προσέχουμε και τα παιδιά μας και τους δίνουμε και το παράδειγμα το σωστό. Παράγει και την επόμενη γενιά οδηγών. Εννοείται. Αν είσαι κακό παράδειγμα, ετοιμάζει καινούριου κακού οδηγού. Και από αυτό πάσχουμε στην Ελλάδα. Όταν τηλεφωνήκαμε για να ξύνει το γύρι μας, σε βρήκα στο γυμναστήριο. Πάω και γυμναστική, κάνω και πιλάτες. Γενικά προσπαθώ να έχω ένα ισορροπημένο σώμα για να αποφύγει προβλήματα στο μέλλον. Προσπαθώ να τρέφομαι σωστά. Την κρίση πώς θα αντιμετωπίσει. Όπως όλοι μας. Πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα για να μαζέψεις λίγα. Ή τέλος πάντων αυτά που θα έκανες παλιότερα με μία-δύο δουλειές. Ο άνθρωπος είναι προσαρμόσιμο. Ας πάψουμε να προσαρμοζόμαστε στα οικονομικά ζητήματα. Ας αρχίσει λίγο η αγορά κάπως. Μακάρι. Αλλά δεν είσαι στο χαμογελό. Όχι, βέβαια, όχι. Και πόσο μάλλον φαίνονται στον κόσμο και δύο παιδιά, ξέρεις, εκεί πρέπει να τους δείξεις ότι και με τα λίγα μπορείς. Μπορείς αυτό να σημαίνει ότι αυτή θα είναι η καθιστική ατάξη, ας πούμε, των πραγμάτων. Θα θέλω να παρκάρεις. Λοιπόν, πριν από χρόνια, σε μια πρεμιέρα μια ταινία σου, μ' είχες προσκαλέσει, ήταν τιμή μου πραγματικά, παραβρέθηκα. Και φεύγοντας, μας έκανε δώρο ένα σφινάκι. Το οποίο το έχω φυλάξει σαν κόρη οφθαλμού. Τι λες, το έχω εδώ πέρα. Δεν το εδώ. Πιστεύω. Κόκκινος ουρανός. Είναι από την ταινία Κόκκινος ουρανός. Δεν το πιστεύω. Θυμάσαι είχαμε πηγή τσίπουρα. Πω, ναι, μετά. Σε ευχαριστώ. Simply Clever. Η Skoda το χρησιμοποιεί σε όλα της τα μοντέλα. Το Kodiaq έχει 40 καινούρια έξυπνα συστήματα, εκ των οποίων υπάρχουν και 8 καινούρια. Έχεις παρκάρει δίπλα από δέντρο, δίπλα από κάποιο κάδο, δίπλα από κάποιο αμάξι άλλο. Ξέρω ότι όλα είναι κοπανημένα εδώ, θυμητά μας ακριβώς από αυτή την ιστορία. Πρόσεξε τι κόλπο υπάρχει. Κοίτα εδώ. Τσακ. Αυτό καλύτερα. Ως και όσο γρήγορα και αν την κλείσει, το ίδιο θα γίνει. Θα προλάβει να κλείσει. Ναι. Και πίσω. Τσακ. Απίστευτο. Και αυτό γρήγορα. Ναι. Πώς το έκανες τώρα αυτό. Δηλαδή. Αυτό είναι η δουλειά του μοντέρ. Επίσης, οι κλειδαριές πίσω για τα παιδιά είναι ηλεκτρικές. Α, το κλείνει ο οδηγός. Οπότε θα χορηγεί. Ακριβώς. Simply Clever. Για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιοί. Αυτό είναι παλιό, αλλά βέβαια, καλό. Βέβαια. Είναι ξύστρα για το χιόνι και τον πάγο και τα τζάμια. Όπου όσες και να έχεις σπίτι σου, ποτέ θα είναι μαζί σου. Ενώ εδώ είναι εδώ και σε περιμένει. Λέει που θα πάει, θα χιονίσει. Ναι. Κόψε κοντινό σε μένα, λέμε. Πιο κοντά. Ναι, Κώστα. Ναι.